Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε σε κηδεμονία, όχι σήμερα, αλλά εδώ και χρόνια, λόγω του ελλείμματος και του χρέους, δήλωσε σήμερα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Λάους, Γιώργου Καρατζαφέρη, για την φορολογία που συνεπάγεται η δημοσιονομική προσαρμογή που συμφωνήθηκε με την Τρόικα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι να μην δαπανούμε περισσότερα από όσα παράγουμε. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε εκ νέου τη συνένεση όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, τονίζοντας ότι αυτή δεν επιβάλλεται από το εξωτερικό. Ο ίδιος τόνισε πως πρέπει να δείξουμε ενωμένοι προς τα έξω. Ζητώ συνεργασία, κατάθεση ιδεών. Ακούμε όλες τις θέσεις. Την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης προκάλεσε σχόλιο του Τούρκου Προέδρου Αμπντούλαχ Γκιούλ, ο οποίος σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hürriyet Daily News δήλωσε ότι η Ελλάδα πολύ γρήγορα μπορεί να οδηγηθεί στη χρεοκοπία εξαιτίας των ασφυκτικών τόκων εξυπηρέτησης του χρέους που είναι αναγκασμένη να πληρώσει. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Γρηγόρης Δελαβέκουρας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με δηλώσεις του κ. Γκιούλ, όπως αποδίδονται από την εφημερίδα Hürriyet Daily News, ανέφερε πως η Ελλάδα θα διαψεύσει όλους όσοι ελπίζουν ή επενδύουν στη χρεοκοπία της. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι κανείς δεν πρέπει να κάνει το λάθος να την υποτιμά. Σήμα κινδύνου για την κατάσταση στην οποία λειτουργούν τα σώματα ασφαλείας στέλνει εσωτερικό έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στο έγγραφο αποτυπώνονται οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα στην αστυνομία, την πυροσβεστική και το λιμενικό και τονίζεται πως εξαιτίας της συρρήκνωσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των σωμάτων οδηγούμαστε σε κενά ασφαλείας, η διαχείριση του οποίου θα είναι αδύνατη όπως αναφέρουν τα νέα. Άρχισε από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΑΕΔ του έτους 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού. Η διαδικασία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων με τον εξής τρόπο. Σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία για τους δικαιούχους με 3 και άνω παιδιά, στις 4 Ιουλίου για τους δικαιούχους με 2 παιδιά και την 1η Σεπτεμβρίου για τους δικαιούχους με 1 παιδί. Οι αιτήσεις καθώς και τα δικαιολογητικά των του οικογενειακού επιδόματος υποβάλλονται μέσω εργοδότη των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών ή του ταχυδρομείου και παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών. Στα αγγλικά εξετάζονται αύριο οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων που έχουν επιλέξει το συγκεκριμένο ειδικό μάθημα. Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 5 το απόγευμα και οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέλθουν στις αίθουσες εξετάσεις έως τις 4.30. Η διαδικασία εξέτασης του μαθήματος είναι 3 ώρες. Οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα αγγλικά, στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, στα γερμανικά, στα ισπανικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά, στην αρμονία και έλεγχος μουσικών και ακουστικών ικανότητων. Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα ολοκληρώνονται στις 20 Ιουνίου. Εκτός σύνορων τώρα, οι πλημμύρες που πλήττουν την Αϊτή τις τελευταίες ημέρες έχουν προκαλέσει το θάνατο 28 ανθρώπων, 22 από αυτούς στην περιοχή της πρωτεύουσας Πόρτο Πρέντς, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. 8 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 6 ακολουθούν να αγνοούνται, ενώ περισσότερα από 600 σπίτια έχουν καταστραφεί μετά τις καταρακτώδεις βροχές. Τα περισσότερα θύματα προέρχονται από συνοικίες της πρωτεύουσας, ειδικά από την Pensionville, όπου 15 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα ερείπια των σπιτιών. Διευκρίνησε αξιωματούχος της υπηρεσίας. Για τέταρτη κατά σειρά ημέρα συνεχίστηκαν την Πέμπτη στο κέντρο των Σκοπίων οι διαδηλώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δολοφονία νεαρού από αστυνομικό που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής τη βραδιά των εκλογών. Εκατοντάδες πολίτες των Σκοπίων, κυρίως νεαροί, διαδήλωσαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κατηγορώντας την αστυνομία για υπερβολική χρήση βίας και ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί νέες διαδηλώσεις στη Σκόπια, οι οποίες αναμένεται να είναι ακόμη πιο μαζικές, καθώς σε αυτές θα συμμετέχουν και πολίτες από άλλες πόλεις των Σκοπίων. Βροντερό όχι για την εκταμίευση έστω και ενός μέρους τέταρτης δόσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είπε ο Τζον Λίψκι στην Ουκρανία στα τέλη του 2009, καθώς η χώρα είχε παρεκκλίνει από τους στόχους του προγράμματος της σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα του Wikileaks που δημοσιοποιούν την Παρασκευή τα νέα. Ο αντικαταστάτης του Ντομίνικ Στροσκάν, που θα εγκρίνει την εκταμίευση της πέμπτης δόσης του Ταμείου για την Ελλάδα, είχε υποδείξει εκείνη την περίοδο στους Ουκρανούς να πάρουν δάνειο από κάποια άλλη πηγή για να βγουν από την κρίση. Να περάσουμε στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία αναμένεται να κοιμαθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Ήταν οι ειδήσεις σε 5 λεπτά από την Εγνατία Τηλεόραση.